Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Click FM στα 5 ακριβώς λεπτά και μετά τις 7 εδώ. Ζωντανά Άγγελος Ιακωβίδης, είναι 3η 15 Οκτωβρίου σήμερα και εδώ είμαστε με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που παίζουν εδώ στον Click FM. Λοιπόν, σήμερα και θα το εγκαινιάσουμε έτσι μια φορά τη βδομάδα, μία με δυο φορές τη βδομάδα, να έχουμε και κάποιο φιλοξενούμενο όπως είχαμε και πιο παλιά εδώ στην εκπομπή μας. Θέκλα Πετρίδου είναι σε λίγο στον Click FM, ψυχολόγος και συγγραφέας, τηλεοπτικό πρόσωπο, ραδιοφωνικό πρόσωπο κτλ. Όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, και θα είναι σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Click FM μέχρι τις 8 για να τα πούμε ραδιοφωνικά. Άρα ετοιμάστε αν θέλετε τις ερωτήσεις στο 2404 στα μηνύματάκια μας εδώ για να τη ρωτήσουμε ό,τι ακριβώς θέλετε. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο. Άγγελος Ιακωβίδης λοιπόν εδώ στον Click FM και σε λίγο Θέκλα Πετρίδου. Τώρα είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και τα αποτυπώματα. Καλησπέρα σας. Όπως σας είχα πει και χθες στην εκπομπή, αλλά και σήμερα μόλις αρχίσαμε, η Θέκλα Πετρίδου είναι εδώ κοντά μας. Θέκλα μου, τι κάμνεις? Γεια σου Πέτρο μου. Πέτρο, Παναγία μου. Ξέρεις, επειδή μιλάς Πέτρο καλαμαρίστικα και θύμισες μου τον παλιό μου συμπαρουσιαστή στην τηλεόραση. Πραγματικά ευκήκε εντελώς αυθόρμητα. Γεια σου Άγγελε μου. Που το Άγγελε μου στο Πέτρο μου. Ναι. Ξέρεις ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι ένας πολύ καλός Έλληνας τραγουδιστής. Πραγματικά λέγον τον Άγγελο Ιακωβίδη, μην ξέρω. Όχι, εμπερδέψασε με τον Πέτρο Αθανασίου που κάμουν μαζί, είναι εκπομπή του. Ακριβώς. Έλα λίγο πιο κοντά. Εκεί, για να σε ακούν και οι φίλοι στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, Θέκλα μου, τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, δόξα σου ο Θεός, είμαι καλά. Σταμάτησε την τηλεόραση και ηρέμησες? Βεβαίως, ήβρε τον εαυτό μου. Αλλά εσύ από ό,τι φαίνεται πας στις μπελάδες πάλι, επανέρχεσαι. Να σου πω κάτι, εμένα δεν θα είναι, δεν μπορώ για καθημερινή εκπομπή. Το είχα δοκιμάσει παλιά στο Σίγμα επίσης με καθημερινή εκπομπή. Δεν παλεύεται. Και άντεξες αρκετά χρόνια, μπορώ να σου πω. Δύο χρόνια ήταν η καθημερινή εκπομπή. Το θέμα ήταν ότι ήσουν εσύ η εκπομπή. Δηλαδή εσύ τα ετοίμαζες, τα παρουσίαζες, τα έχεις στην ταξία. Το μόνο που δεν έκανες ήταν να κάνεις τη σκηνοθεσία της εκπομπής. Και είχαμε έναν πολύ καλό σκηνοθέτη για αυτόν τον φίλο, τον Λοΐζο τον Μαρκίδη. Εντάξει, ήταν ένα σχολείο. Ναι. Εντάξει, είναι ωραία η τηλεόραση, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει να φεύγει. Πρέπει να ξέρει πότε να φεύγει και πότε να έρχεται. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι φεύγουν την ώρα που πρέπει. Και θα ήθελα να είμαι επιτυχημένος άνθρωπος και το ένστικτο μου λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο ώστε να με ειδοποιήσει ότι αν παρέμενα κι άλλο στην καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή θα φθαρόμουν κι εγώ και θα φθήρετο και το προϊόν. Ακριβώς. Αν το έκανε εβδομαδιαία, ας πούμε τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε μια εβδομαδιαία εκπομπή στο Capital. Προς το παρόν είμαι πολύ αρνητική. Εβδομαδιαία. Καλεσμένο είσαι, σένα θα έρθω. Okay. Κλείσαμε και έναν καλεσμένο. Αγαπητέ Στέφανε, παραγωγή της εκπομπής. Άντε, Έγγελε, μου με θέλετε, ρε εσύ ο Στέφανο. Αγαπημένο το Capital. Βέβαια, ναι. Ξέρω το Στέφανο. Στο Capital κάναμε εβδομαδιαία εκπομπή το 2013-2014 που πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Πες τα στη Θέκλα. Πες τα Θέκλα. Πες τα Θέκλα. Ήταν πες τα στο μάμα. Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Ούτως ή άλλως όμως και εκείνες οι εκπομπές από το Πες τα Θέκλα και οτιδήποτε και οι εκπομπές από το Θέκλα μιλάμε ανοιχτά, αλλά ακόμη και οι διαδικτυακές που έκανα παλιότερα το Like Θέκλα, μπορεί να τα βρείτε όλες στο κανάλι μου στο YouTube. Τώρα είμαι εκεί. Εγώ τώρα είμαι καναλάρχης στο YouTube. Με εισαγωγικά είναι αυτό το καναλάρχης. Ρωτάω πολλούς που πάω στο σχολείο και κάνω παρουσιάσεις για το πανεπιστήμιο, για το κολέγιο κτλ. Και ζω τι θέλετε να γίνετε, YouTuber. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι YouTuber. Είναι φοβερό. Πράγμα. Σίγουρα είναι ωραίο. Είναι φοβερό. Πράγμα. Είναι ωραίο. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά επίσης. Mm-hmm. Αλλά την κάνεις με τους δικούς σου όρους. Και έχει και έσοδα αυτό βεβαίως το πράγμα. Βεβαίως έχει έσοδα. Άρα έχουν δίκιο οι νέοι δηλαδή, που θέλουν να γίνουν όλοι YouTubers. Ναι, αλλά όμως για να γίνεις YouTuber και να έχεις έσοδα πρέπει να έχεις αρκετό υλικό, να παράγεις υλικό, υλικό το οποίο να το βλέπει ο κόσμος. Και να επίσης τον ενδιαφέρει. Ναι. Ακριβώς. Και επίσης να έχεις και πολλούς συνδρομητές και πολλές θεάσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή που έχει 2 μήνες που άρχισα και ασχολούμαι εντατικά με το YouTube, έχω φτάσει τους 28.000 συνδρομητές στο κανάλι mm-hmm. και τα 8 εκατομμύρια θεάσεις, το οποίο είναι πολύ δυνατό, είναι το πιο δυνατό κανάλι ψυχολογίας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μόνο στην Κύπρο. Υπάρχουν πολύ πιο δυνατά κανάλια για ψυχαγωγία. Το δικό μας είναι για ψυχολογία. Εγώ έβλεπα προηγουμένως, ελάτε να πιούμε καφέ με την κουμπάρα και να τα πούμε. Ναι. 4 hours ago λέει εδώ. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
Έχω μια προσωπική επαφή με τον κόσμο από το YouTube και οι περισσότεροι συνδρομητές είναι από Ελλάδα, πάνω από 80%. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα στην Μενεγάκη τότε. Ήσουν, εγώ να δεις. Πρώτον και δεν σταματούσες να γελάς. Μα πάντα έτσι. Πραγματικά, πραγματικά. Πόσα χρόνια σε γνωρίζω από τα παρουσιάσεις που κάναμε. Πολλά. Πότε βγήκε το πρώτο σου βιβλίο? Το πρώτο μου βιβλίο βγήκε το 2005. Από το 5. 5-6, νομίζω στο 7. Δεύτερο νομίζω που κάνεις παρουσίαση εσύ στη... και οι άντρες έχουν ψυχή που πήγε το 2011. Το 2011 είναι. Το 2011 ήταν. Γιατί έχει λίγα χρόνια το 2011. Έχει 8 χρόνια και πάλι συνδετικός κρίκος ήταν ο ιδιοκτήτης του Capital, ο φίλος ο Αχιλλέας, η Στέφανη Φλωρίδα. Αυτοί μας έχουν φέρει σε επαφή. Μάλιστα. Και μας έχουν γνωρίσει. Ακριβώς, ακριβώς. Και στέλνουμε την αγάπη μας. Γιατί στέλνουμε ξέρεις... την αγάπη μας. Ξέρεις τι, είναι άνθρωποι πολλές φορές στα media που δεν φαίνονται. Τους γνωρίζουμε εμείς που είμαστε το μύτη, αλλά δεν τους ξέρει και ο Αχιλλέας και η Στέφανη. Η Στέφανη ναι, αλλά ο Αχιλλέας είναι... Ναι, ο Αχιλλέας και η Στέφανη είναι άνθρωποι με άρφα κεφαλαίο. Είναι πραγματικά οτιδήποτε διαφορετικό θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί από ένα επιχειρηματία. Είναι άνθρωποι. Τον μύτια. Ναι. Που πολλές φορές είναι... Θα τα πούμε και αυτό. Εσύ ακούς μουσική? Πώς ακούω μουσική. Τι μουσική ακούς εσύ? Ακούω μουσική. Παίζεις το ραδιόφωνο αυτή η μουσική που ακούς? Κοιτάξτε, παίζει, ναι, παίζει. Ναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ κάποιες ξένες τραγουδίστριες. Μ' αρέσει πολύ την Τίβα. Μ' αρέσει η Μπέμπε η Ισπανίδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Ο Κραουνάκης μ' αρέσει πάρα πολύ και τα τραγούδια του. Ο Κότσιρας μ' αρέσει. Γενικά ακούω συνήθως ελληνική μουσική που να μ' αρέσουν και οι στίχοι και η μουσική. Δεν απορρίπτω κάποιο είδος τραγουδιού. Δεν σου είπα ακούω έντεχνο. Γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι άκεροι και άτοποι. Μπορεί να βγει ένα τραγούδι το οποίο να μην θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία του εντέχνου και να είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ τέχνη μέσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακούω και τα beats μου σε διάφορες φάσεις, αλλά αυτός ο οποίος είναι DJ στο σπίτι είναι ο σύζυγος, δεν είμαι εγώ, είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει ολόκληρες λίστες. Και κάνει τον DJ. Κάνει τον δηλαδή. DJ στα ταξίδια μας, τον κάνει στο σπίτι. Τώρα, αλήθεια, ξέρω ότι το έχεις ανακοινώσει και εσύ, ότι μένεις σε ένα χωριό. Ναι. Δεν θα πούμε ποιο χωριό. Σε ένα χωριό. Σε ένα καλό χωριό στην επαρχία Λευκωσίας. Είναι όπως το λένε ότι φεύγεις από την πόλη και πάεις στο χωριό και είναι η απόλυτη ηρεμία. Πας και πνάζεις, μάνα μου, πνάζεις, ηρεμάς, ηρεμάς, πνάζεις. Και όταν έρχεσαι στην πόλη καλή ώρα όπως ήρθα εγώ τώρα, ούτε με ενοχλούς, ούτε κίνηση, ούτε τίποτα, γιατί μου συμβαίνει αυτό μια φορά στο τόσο. Μια φορά τη βδομάδα να κατέβω, μια φορά κάθε δύο εβδομάδες. Ωραία στο χωρικό. Ήταν όνειρο ζωής, ξέρεις, όταν ήμουν νεαρή. Και ήταν ακόμη τότε που οι γονείς έχτιζαν σπίτια στις κόρες. Ζήτησα και απέτησα να μου χτίσουν σπίτι σε χωριό. Στην επαρχία της Πάφου, βεβαίως. Και μου έχτισαν τότε οι γονείς μου ένα σπίτι στην Κύλιν της Πάφου. Η Κύλιν είναι ένα χωριό το οποίο είναι πάνω από τον Άγιο Νεόφυτο. Μάλλον το μοναστήρι του Αγίου Νεόφυτου. Ναι. Το οποίο εκείνο σπίτι είναι εγκατέλειψα, γιατί με δύο μικρά παιδιά και γραφείο στην πόλη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είσαι εκεί. Ήταν και ο δρόμος επικίνδυνος. Έχει μια απόσταση από την πόλη. Είναι όπως περίπου μισή ώρα. Ναι. Και το εγκατέλειψα. Μα δεν είναι μισή ώρα highway. Μισή ναι. ώρα... Είναι μισή ώρα και είναι δρόμος με στροφές που γίνονται ναι. και πολλά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και ναι. τέτοια. Το εγκατέλειψα το σπίτι το 2000 το καλοκαίρι και σκέφτηκα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου, όταν πλέον δεν θα έχουν παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο χωριό. Χωριό. Και τα καταφέραμε. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Η Θέκλα Πετρίδου μπορεί να δεχτεί τα μηνύματά στο 24-04 εδώ στον Click FM. Είμαστε εδώ ζωντανά στους 105.5. Σε λίγο θα δείτε και Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Stories. Και και τα δύο. Και τα δύο. Α, και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Σε πολύ πολύ λίγο και πάλι μαζί. Μέχρι τις 9, ο Άγγελος Ιακωβίδης σας κάνει κλικ. Σας κάνει κλικ. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στα 35 λεπτά μετά τις 7. Απαραίτητες διαφημίσεις. Το ξέρεις και εσύ, Θέκλα μου. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν ζουν χωρίς αυτές τις διαφημίσεις. Ευτυχώς που υπάρχουν και διαφημίσεις. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι χορηγίες και οι διαφημίσεις κτλ. Αυτό που λέγαμε για την ζωή στο χωριό, γενικά είναι όντως πιο ήρεμη. Άρα θα συμβούλευες για κάποιον εσύ να πάει στο χωριό να μείνει? Κοίταξε, εξαρτάται από τη φύση της εργασίας του καθενός και ναι. τη φάση της ζωής του. Εσύ μένεις όμως στο χωριό, δεν φεύγεις μονίμως. Μονίμως. Στο χωριό πηγαίναμε μόνο τα Σαββατοκύριακα τα τελευταία δύο χρόνια.
Βρήκαμε ένα πολύ ωραίο σπίτι, είναι αρχαίο, αναπαλαιωμένο, το οποίο ενοικιάζουμε και το νοικιάζαμε για τα Σαββατοκύριακα. Τώρα έχουμε μετακομίσει μονίμως εκεί. Βρήκαμε γρήγορο ίντερνετ, γιατί εμένα το πρόβλημα μου ήταν το ίντερνετ. Ναι. Ευτυχώς βρήκαμε γρήγορο ίντερνετ upload, για να μπορώ να ανεβάζω τα βίντεο στο YouTube. Αυτό ήταν που με κρατούσε μακριά από το χωριό στην ουσία. Γιατί και όταν σταμάτησα από την τηλεόραση, είχα σκοπό να παραμείνω στη Λευκοσία λόγω του γρήγορου ίντερνετ. Μίλησα με τον φίλο μου τον Νίκο τον Παστό, πρέπει να τον Ντίνο τον Παστό. Τον Ντίνο, είδες, είπα και τον Ντίνο λάθος το όνομα, οπότε δεν θα το πάρεις προσωπικά, άγγελε. Ντίνο μου, Ντίνο μου. Ναι, μας ακούει κάποτε ο Ντίνο, αλήθεια. Είναι και ο δικός σου φίλος ο Ντίνος. Ναι, το ξέρω. Μίλησα με τον Ντίνο, με καθοδήγησε ο Ντίνος πώς να εγκαταστήσω γρήγορο ίντερνετ στο χωριό. Και μετακομίσαμε εκεί, έχει από τον Αύγουστο. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι το σπίτι είναι υγιεινό, δηλαδή είναι πληθάρινη τύχη, έχει πέτρα κάτω, πάνω έχει εστιασιές. Δοκάρια, ναι. Μιλώ κυπριακά, ναι. Έχει καλάμια. Δοκάρια. Ναι, ναι, κεραμίδια, ήρεμα. Αυλή. Έχει αυλή. Ναι. Κάνεις την αυλή δηλαδή. Βγάλαμε όλα τα λουλούδια, γιατί εγώ έχω αλλεργίες στα λουλούδια, σκέψου. Αλλά το έχουμε γεμίσει λαχανικά τώρα. Κάνουμε μαρούλια, κάνουμε ντομάτες. Πού είναι τις ντομάτες μου? Τις βιολογικές. Είδες. Εντάξει. Όντως είναι βιολογικές. Αυτό είναι μια πρόσκληση. Ναι, αφού ναι, εσύ στο χωριό. Να έρθω στο χωριό. Και να κάνουμε εκεί το γύρισμα της εκπομπής δηλαδή για την τηλεόραση. Να κάνουμε εκεί το γύρισμα της εκπομπής για την τηλεόραση. Βεβαίως, γιατί όχι. Να έρθει στο χωριό. Θα είναι εκεί πρώτη. Δεν έχει έρθει άλλο στο χωριό, ούτε έχουμε δείξει τίποτα από το χωριό. Μάλιστα. Αυτό είναι ωραίο. Εντάξει. Ναι, ακούει, Στέφανε. Ετοίμασε κάτι. Κάνετε εξωτερικά γυρίσματα. Φυσικά. Δηλαδή. Ναι. Κάνουμε στο σαλόνι μας. Εντάξει. Τέλεια. Και στον κήπο με τα λαχανικά. Βεβαίως. Γιατί όχι. Ξέρεις και ασχολείσαι δηλαδή με τον κήπο. Ο άντρας μου. Η γιαγιά μου, η μακαρίτη σε Θέκλα ήταν πολύ λουλουδού. Τη άρεσαν πολύ τα λουλούδια. Γέμιζε όλο να το πω λουλούδια. Εγώ δυστυχώς έχω αλλεργία σε όλες τις γύρες. Οπότε δεν μπορώ να βγω να ασχοληθώ γιατί θα γεμίζω ξανθήματα. Ακόμη δηλαδή, για παράδειγμα, το passion fruit. Έχουμε το φυτό αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και το έχουμε βάλει και για σκίαση στη βεράντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να πάω κοντά τώρα που έχει αθωφορία. Γιατί θα βγάζει. Για να καταλάβεις, πίνω καθημερινά 3 αντισταμινικά. Έχω γενικευμένη αλλεργία σε όλες τις γύρες. Και παρόλα αυτά ζω στη φύση. Ναι, αυτό θα έλεγα, αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικό. Θα ρωτούσα και σχετικά με τα βιβλία. Είπαμε, είμαστε στο πρώτο βιβλίο, πήγαμε στο δεύτερο βιβλίο. Λοιπόν, έγραψα δύο βιβλία, τα οποία εκδόθηκαν από κυπριακούς εκδοτικούς οίκους. Ναι. Και ο λόγος που εκδόθηκαν από κυπριακούς εκδοτικούς οίκους ήταν γιατί εγώ έγραψα το πρώτο μου βιβλίο το 2004. Ναι, κάμε το λίγο πάνω το μικρόφωνο. Γράφοντας το βιβλίο. Τέλειο. Ρώτησα μια φίλη μου, εσύ που εκδίδεις τα βιβλία σου, μου είπε τον εκδοτικό οίκο που τα εξέδιδε εκείνη τα βιβλία, της πήγα και το εξέδωσα εκεί, χωρίς να το ψάξω καθόλου. Ναι. Το 2011 πάλι ένας φίλος μου είχε εκδοτικό οίκο, μου λέει έλα σου εκδώσω το βιβλίο, το έδωσα εκεί. Τα πρώτα δύο, το πρώτο είναι η Ανατομία μιας γυναίκας που εκδόθηκε το 2005, το δεύτερο είναι και οι άνδρες έχουν ψυχή, δυνάμεις και δυναμίες του ισχυρού φίλου. Το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Το διάβασες? Το διάβασα. Είναι ωραίο, ναι. Εντάξει, είναι πολύ... Είναι πολύ Θέκλα αυτό το πράγμα. Πού να διαβάσει το καινούριο. Είναι πολύ Θέκλα. Λοιπόν, το πότε θα έχουμε το καινούριο. Το καινούριο βιβλίο κυκλοφορεί 24 Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ναι. Από τον εκδοτικό οίκο Ψυχογιό. Ελληνικός. Ναι. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου, την οποία ο κόσμος δεν την αναγνωρίζει, δεν την γνωρίζει μάλλον, δεν είναι ότι πήγα στη Μενεγάκη, είναι ότι υπέγραψα συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο Ψυχογείο, που είναι ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα. Γι' αυτό σε βρίσκω εδώ στην σελίδα του Ψυχογείου. Ναι. Υπάρχει και profile συγκεκριμένο. Ναι. Για τη Θέκλα, και είναι bestseller τα δύο προηγούμενα βιβλία στην κατηγορία τους. Το πρώτο είναι που το πρώτο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ψυχογείου, το οποίο είναι το τρίτο βιβλίο που έχω γράψει. Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, εκδόθηκε το 2017. Ναι. Πέρσι το 2018 εκδόθηκε το Να μείνω ή να φύγω. Το οποίο είναι επίσης θα σας αρέσει αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο που το διαβάζεις και σκέφτεσαι. Μπορώ να βελτιώσω τη σχέση μου, μπορώ να βελτιώσω το γάμο μου, πώς πρέπει να χωρίσω. Είναι. Τρικάρεις δηλαδή. Ναι. Τρικάρεις τον κόσμο. Αλλά οι περισσότεροι. Κοίταξε, κάποιος. Έχει κόσμο που λέει: μα να πάρω αυτό το βιβλίο, θα χωρίσω τώρα. Οι περισσότεροι που το έχουν διαβάσει μου έχουν πει ότι έχουν καλυτερεύσει τις σχέσεις τους. Πρέπει να είναι μόνο για τις σχέσεις, δηλαδή μπορεί να μείνω ή να φύγω στη δουλειά μου. Το να μείνω ή να φύγω είναι για ερωτικές σχέσεις εκείνο. Αλλά το βιβλίο που βγαίνει τώρα αφορά όλους. Έχει τίτλο Ψυχολογικός Πόλεμος. Όπα. Πέσαμε στον πόλεμο. Πώς να διαχειριστείτε τις τοξικές σχέσεις.
στον οικογενειακό χώρο, στον επαγγελματικό χώρο, στον φιλικό χώρο και στον ερωτικό χώρο. Πώς να εντοπίσετε και αντιμετωπίσετε και να αντιμετωπίσετε την τοξικότητα. Το να αντιμετωπίσεις μάλλον την τοξικότητα είναι πολύ εύκολο. Μην το πεις. Πρέπει να έχεις συναισθηματική νοημοσύνη. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε από πού έρχεται η τοξικότητα. Τοξικότητα. Πολλές φορές πάμε στη δουλειά, Άγγελε, καλή ώρα και νιώθουμε να μας πλακώνει κάτι στο στήθος. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε καλά. Νιώθουμε ότι κάτι κάναμε εμείς λάθος. Ενώ γύρω μας μπορεί να έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν μας κοιτούν με καλό μάτι. Οι οποίοι μπορεί να είναι τοξικοί απέναντί μας. Μπορεί να μας κάνουν το λεγόμενο mobbing. Ξέρεις τον όρο mobbing? Ναι, ναι. Αυτό το bullying της δουλειάς. Το bullying στη δουλειά. Παρακολούθησα και εγώ μια-δυο εκπομπές μου. Μην ανησυχείς. Παρόλο που ήταν. Το απόγευμα ήταν πιο εύκολο. Το πρωινό ήταν πιο δύσκολο. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει και το YouTube και το Facebook. Ξέρεις, θέλω να με. Και ο Λούις πολλές φορές. Καλά, χθες το βράδυ, θα σπάσεις να γελάσεις. Είμαστε στο γύρισμα της παραδοσιακής βραδιάς που θα παίξει το Σάββατο από την τηλεόραση του Σίγμα. Κοίτα, δίπλα μου ο φίλος μου από το 2005, ο Ανδρέας ο Πιτσιλής. Πολύ καιρό να βρεθούμε. Και μου λέει, κόρη, πρόσεξε λίγο και είναι τα βίντεο σου. Δεν φαίνεσαι καλή, δεν είναι καλός ο φωτισμός. Και του λέω, ποια βίντεο μου, παιδί μου. Μου λέει, του λέω, βλέπεις το κανάλι μου. Σε είδα στο Λούι. Του λέω, ο Λούις βρήκε ένα βίντεο μία μέρα. Γιατί... Που το έκανα χωρίς να ήμουν βαμμένη, χωρίς να ήμουν μακιγιαρισμένη, χωρίς να ήμουν φτιαγμένη. Αυτό είναι όμως το YouTube, ναι, έτσι. Ναι. Δεν είναι όχι τηλεόραση. Στο YouTube, όχι παιδί μου, στο YouTube. Είμαι... Κατάλαβες καλά. Δες τι ωραίες φωτογραφίες έχουμε. Αφού βλέπω, αφού βλέπω τι κάνεις στο YouTube. Απλώς άμα βγάλω. Και το μαλλί σου και το όλο. Δηλαδή το βλέπω, το έχω ανοιχτό εδώ. Απλώς κάποια. Κάνε το κομπιούτερ, άνοιξε το λάπτοπ. Κάποια έκτακτα vlogs τα κάνω την ώρα που τα έχω πάρει και βγαίνω όπως είμαι. Όπως να είναι, όπως εκείνο που έκανα. Αλλά βλέπεις ότι έχει. Ενώ και όμορφα τα screen. Έμαθα να βάφουμε κιόλας, είδες, που δεν ήξερα. Ξέρεις, αλλά... έχει μαθήματα. Το ξέρω. Που βάφουν, ναι. Σήμερα το πρωί είχα μια συνάντηση για αυτό το θέμα. Ναι, για αυτό στο πανεπιστήμιο. Make-up artist. Μεγάλη τέχνη. Δεν είναι make-up artist, είναι να μάθεις τις τεχνικές σε ένα μάθημα, σε ένα 100 ώρες, ας πούμε. Για τον εαυτό σου. Για τον εαυτό σου, αν θέλεις. Το κάνει το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας αυτό. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ωραία καινοτομία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, έτσι τα γρήγορα. Θέλεις Φουρέιρα, Σχοινά ή Αργυρό? Αργυρό. Αργυρό, μαζί σου. Ξέρεις, η ώρα μαζί σου περνάει τόσο ωραία. Πραγματικά, πρέπει να μας βλέπετε και εκτός αέρα. Πάντως το είχαμε, τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε ζωντανά, από κοντά εννοώ, live ήταν στην παρουσίαση προγραμμάτων του Σίγμα πέρσι. Που τρώαμε εμείς και κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Ρουάς. Ναι, ναι, φάει. Και εμείς συνεχίζαμε κανονικά. Είμαστε οι μόνοι που είναι να προσκυνήσουμε τον Ρουά. Και τι σου είχα πει πέρσι, το πράγμα ισχύει και για τώρα. Καταλαβαίνεις πότε μπορεί να είσαι φίλος με κάποιον όταν έχεις συναντήληψη σε πρόσωπα και πράγματα. Συναντήληψη ονομάζεται αυτό. Συναντήληψη ακριβώς. Ναι, δηλαδή να βλέπουμε γιατί... πράγματα με παρόμοιο μάτι. Εντάξει, ο Ρουβάς. Παρακάτω. Ο Σάκης Ρουβάς. Πόσες φορές τον είδαμε τον Σάκη Ρουβά? Ο Σάκης δεν τον βλέπεις, ρε. Είδαμε τον, εντάξει. Εντάξει, αλλά τι έγινε εκείνο το βράδυ? Πήγαν όλοι στην πίστα. Εμείς φάγαμε όλα τώρα φαγητά. Και εμείς μείναμε στο μπουφέ. Και στη συναντήληψη. Στη συναντήληψη, ακριβώς. Που λες, άρα το καινούργιο το βιβλίο έρχεται. 24 Οκτωβρίου. 24 Οκτωβρίου. Α, έρχεται σύντομα. Ναι. Έρχεται σε 9 μέρες. Σε 9 μέρες. Πώς σου φαίνεστε, Έλενα, σου πω ότι κάτι φέτος το πήρα πάρα πολύ χαλαρά. Είπα ότι δεν θα κλείσω παρουσιάσεις. Γιατί πέρσι έκανα το λάθος, ενώ είχα και την καθημερινή εκπομπή. Ναι. Και κανόνισα παρουσιάσεις από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου. Οπότε δεν είχα χρόνο να τις προετοιμάσω όπως ήθελα, να καλέσω τον κόσμο μου όπως ήθελα. Πήγαν καλά οι παρουσιάσεις, αλλά φέτος θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Να περιμένουμε μετά που θα το πάρει ο κόσμος το βιβλίο, μετά που θα το διαβάσει. Ναι. Και να κάνουμε τις παρουσιάσεις και Κύπρο και Ελλάδα, ώστε να έρθει ο κόσμος να συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο παρουσίαση του βιβλίου, είναι. Να μπορείς να ανταλλάξεις κιόλας. Ναι, να γίνει κάτι σαν ένα βηματικό σεμινάριο. Ακριβώς, ναι. Τέτοια κάναμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα και για το προηγούμενο και για το πρώτο και για το βιβλίο Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά και για το Να Μείνω Να Φύγω και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έγινε χαμός, πάρα πολλοί κόσμος δεν έφευγαν. Και στην Κύπρο θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Και στην Κύπρο είχαμε και στη Λάρνακα, είχαμε κόσμο και στη Λευκοσία και στη Λεμεσό και στην Πάφο. Όμως φέτος είπα να το αφήσω πιο μετά. Πέρασες από πολλά πράγματα. Χίλια μίλια κύματα. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να μας
να ζητήσουμε έτσι από το Capital τρεις ώρες. Τρεις-τέσσερις ώρες, πέντε. Να πάμε, ξέρω εγώ, πούτε σε έξι το απόγευμα στο μεσάνυχτα, κάπως έτσι. Να προλάβουμε, χωρίς διαφημιστικό διάλειμμα. Να τον πατήσεις τον Αχιλλέα. Ναι. Που λες, γενικά, έχει κάνει πολλά πράγματα στη ζωή. Έχει κάτι το οποίο μετάνιωσες. Ναι, έχω μετανιώσει για δύο πράγματα. Έχω μετανιώσει για το ότι ασχολήθηκα με την πολιτική. Ναι. Και έχω μετανιώσει για μια σχέση που είχα κάνει στο παρελθόν με υπήρξε βία. Γι' αυτά τα δύο έχω μετανιώσει. Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω. Δεν πιστεύεις ότι αυτά. Έχω δεχθεί βία, δεν έχω δώσει βία για να, για να εξηγούμαστε. Ναι, το αντιληφθήκαμε. Για να εξηγώ, γιατί κάποιος με πει. Απλά δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι και σε έκανε αυτό που είσαι σήμερα. Σε δυνάμωσε. Ναι, Αγγέλη, όμως να σου πω κάτι. Η ζωή, ο Θεός, το σύμπαν, ο καθένας ό,τι πιστεύει, σου στέλνει ευκαιρίες να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Αν είσαι λίγο τεμπέλης πνευματικά και δεν παίρνεις με την πρώτη, θα πάρεις με τη δεύτερη, με την τρίτη και με την τέταρτη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μάθουμε και από πρώτες ευκαιρίες. Και από πρώτες ευκαιρίες. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, ξανασχοληθήκες με την πολιτική. Είχες βάλει για βουλευτής, έτσι. Είχα κάνει τότε μια μεγάλη βλακεία το 2011. Τα παράτησα όλα τότε. Έκλεισα το γραφείο μου και ίδρυσα ένα πολιτικό κόμμα μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους που ήμασταν συνεργάτες και είχα την ψευδέστηση ότι θα μπορούσε μια ομάδα με κοινωνικούς επιστήμονες να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Και μάλιστα χρηματοδότησα αυτή την προσπάθεια βάζοντας υποθήκη εκείνο το σπίτι που μου χτίσαν οι γονείς μου. Με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, γιατί μιλάμε ότι δεν μπορείς να κάνεις προεκλογική εκστρατεία έτσι. Ναι, σίγουρα. Εννοείται ότι δεν εκλεγήκαμε ούτε κανένας από εμάς και ούτε μπήκε το κόμμα στη Βουλή και εννοείται ότι εγώ μετά έχασα το σπίτι. Μα δεν με νοιάζει όμως. Προτιμώ να μην έχω σπίτι, δικό μου ιδιόκτητο και να είμαι ελεύθερη. Έχω αποκομίσει πολύ σοφία όμως από εκείνο το πράγμα. Έχω καταλάβει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Τα πράγματα, ακριβώς. Αλλά θα μπορούσε να μην κακοποιηθούμε τόσο πολύ και ψυχοσυναισθηματικά, οικογένεια και οικονομικά. Επηρεάζεσαι, δηλαδή αν ήρθε κάποιος και σου είπε «Α, να γίνεις βουλευτής, αυτό και...» Λοιπόν, επηρεάζεσαι. Ναι. Τώρα, Τώρα θεωρώ ότι όχι. Ναι. Τότε που ήμουνα 35-36 χρονών, είχα μια ματιοδοξία, την οποία δεν την είχα αντιθασεύσει. Ήμουνα ανώριμη και ναι, απόθηκα που λέμε στην Κυπριακή. Πήραν τα μυαλά μου αέρα. Και ξέρεις, φανεί ότι είσαι ευάλωτος σε κάτι τέτοιο, θα βρεθούν διάφοροι επιτήτη που θα σου πω: ξέρεις, εγώ θα σου οργανώσω την τελεία με προεκλογική εκστρατεία και θα βρει σίγουρα και θα κάνει. Ναι, μιλάμε για, μιλάμε για λεφτά. Και... Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα χρήματα τα ξανακάνουμε ή μπορούμε και χωρίς αυτά. Ναι. Η σοφία που έχω αποκομίσει είναι τεράστια από εκείνο, αλλά ήταν πάρα πολύ βαρύ και ήταν βαρύ και για τα παιδιά που απογοητεύτηκαν τότε και γι' αυτό στενοχωριέμαι. Ξέρεις, ως γονείς έχουμε ευθύνη. Ναι, ναι. Ως γονείς έχουμε ευθύνη. Πόση ώρα μπορούμε να μιλούμε ακόμη? Όση θες, τι ώρα είναι τώρα? Εν 8 παρα 5. Θα πάλι διαφημίσεις? Έχω διαφημίσεις, αλλά θα αποχαιρετήσουμε ή θα συνεχίσουμε και μετά? Κοίταξε, αν μου δίνεις ακόμη 5 λεπτάκια να αποχαιρετήσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Τέλεια. Γιατί αυτή την περίοδο σου είπα, ναι, είμαι. Θα ξανάρθω όμως. Άρεσε μου, δαμε. Ενώ το κλικ. Εγώ κάθε βράδυ είναι εδώ είμαι. 7 με 9. Θέλεις να έρχεσαι να κάνουμε μια εκπομπή? Όχι, κάθε νύχτα να έρθω να κάνουμε παρέα. Α, εντάξει. Εσύ γάμε να φύγεις στο χορκό να έρχεσαι στην πόλη. Στη λεωφόρο Στροβόλου. Αναλόγως συγκίνησης στη λεωφόρο Στροβόλου είναι καλή τώρα. Ναι. Έτσι ώρα. Άλλες ώρες βλέπεις άλλα πράγματα. Στις 6 που ήρθα εγώ εδώ. Γινόταν όχαμος. Έπρεπε να και 40 λεπτά να έρθω. Τι ώρα ξύνησε η εκπομπή? 7. 7. Αλλά έρχεσαι πιο νωρίς. Έρχομαι λίγο πιο νωρίς. Προετοιμασία, τη μουσική γενικά να. Ετοιμάσω τα χαγιά εδώ που θα αρχώσουν στα κόκκινα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Άγγελε μου, να ήταν καλά. Φίλες και φίλοι, η Θέκλα Πεντρίδου. Με ευχαριστούμε τον πάρα Άγγελο πολύ. Ιακωβίδη. Όχι τον Πέτρο. Τον Άγγελο. Θα πάμε εμείς σε Click FM Top 5 διαφημίσεις και εδώ ζωντανά μέχρι και τις 9. Καληνύχτα σε όλους.